Θεοτόσιου Λουκά το μοναστήρι. Από όσες γυναίκες του στυριού συμμαζευτήκαν τον επιτάφιο να στολίσουν. Όσες μυρολογήτρες ως με του μεγάλου Σαββάτου το ξημέρωμα αγρυπνήσαν. Ποια να στοχαστεί. Χριστού οι πληγές σαν ανεμόνες τους φάνταζαν στα χέρια και στα πόδια. Τι πολλά τον σκεπάζανε λουλούδια. Τρανά έτσι βαθιά ευωδούσαν. Αλλά το βράδυ του ίδιου του Σαββάτου, την ώρα που απ' την Άγια Πύλη το ένα κερί επροσάναψε όλα τ' άλλα ως κάτω. Thank you.
κυβέντης του χωριού, ο Βαγγέλης των κοριτσιών το λάμπασμα, ο Βαγγέλης που τον λογιάζαν όλοι για χαμένο στον πόλεμο, και στέκονταν ολόρτος στις εκκλησιάς τη θύρα, με ποδάρι ξύλινο, και δεν διάβαινε τη θύρα της εκκλησιάς, και τον κοιτάζαν όλοι με το κερί στο χέρι. Τον κοιτάζαν το χορευτή που τράνταζε τα λόνι του στυριού, μια στην όψη, μια στο πόδι, ως να το κάρφωσε ήταν στο κατόφλι της θύρας και δεν έμπαινε πιο μέσα. Μάρτυράς μου να είναι ο στίχος, ο απλός και αληθινός ετούτος στίχος. Απ' το στασίδι που ήμουν αστημένος, ξαντίκρισα τη μάνα απ' το κεφάλι πετώντας το μαντήλι να κυνήξει σκυφτή και να αγκαλιάσει το ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη. Έτσι όπως το είδα ο στίχος που το γράφει, ο απλός και αληθινός ετούτος στίχος, και να σύρει απ' τα βάθη της καρδιάς της ένα στούξι. Μάτια μου, Βαγγέλη! Κι ακόμα μάρτυράς μου να είναι ο στίχος, ο απλός και αληθινός ετούτος στίχος. Ξοπίσω θέτης όσες μαζευτήκαν από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, να ξεσπάσουν μαζί την αξεθύμαστη του τρόμου κραυγή. Ένας